Βαγγέλη, θέλω να μου πεις πώς το είδες το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Καραβά, αν το περίμενες έτσι, να παίξει τόσο καλά η ομάδα σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το περίμενα προσωπικά. Καταρχάς, παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα. Από τις καλύτερες στον Πειραιά, για να μην πω η καλύτερη. Νομίζω ότι τα παιδιά, παρότι προερχόμασταν από αγώνα κυπέλλου 120 λεπτά, τα δώσανε όλα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά βγάλαν την ψυχή τους στο γήπεδο και συνεχίζουμε. Ναι. Έχεις τραυματισμούς, εσύ γνωρίζεις αν είχατε τραυματισμούς ή αν είχατε κάποιες ελλείψεις. Είχαμε σίγουρα αλλαγές που ζητήσαν τα παιδιά από μέσα λόγω κούρασης. Λόγω κούρασης. Δηλαδή την ώρα που βγήκε και ο Μπαϊμπάκης που ζήτησε αλλαγή και ο Γιάννης ο Μανώλης που ζήτησε αλλαγή. Δηλαδή τέσσερις από τις πέντε αλλαγές. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές που γίνανε ήταν λόγω κούρασης. Ήταν στην ουσία αναγκαστικές. Ήταν παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο κύπελο τη Τετάρτη. Ο Κώστας ο Λαγκάνης πίσω έπαιξε 120 λεπτά την Τετάρτη. Είναι πιο έμπειρο παιδί, το διαχειρίστηκε. Αλλά όσον είναι η κούραση, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Επαναλαμβάνω όμως ότι παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει να λέτε ένα κομμάτι μετάλλο. Είμαστε ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Κοιτάξαμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και το κυνηγήσαμε μέχρι το 90. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, Δένι, βλέπεις να πατάει καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρετε να μείνετε στην κατηγορία. Καινούργια ομάδα δεν θα πω. Τα παιδιά είναι μαζί, είναι από τις ακαδημίες χρόνια. Πρέπει να δώσουμε πίστοση σε αυτά τα παιδιά. Στην ουσία, μόνο πέρσι κάναν ολόκληρη τη χρονιά. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, ξέρεις, λόγω COVID δεν είχαμε ολοκλήρωση πρωταθλήματος. Άρα, στην ουσία, μιλάμε για μια ομάδα που έκανε ολόκληρη σεζόν γεμάτη πέρσι. Δεν έχει ξανακάνει μαζί. Σίγουρα χρειάζονται πίστοση και πιστεύω ότι αγωνιστική με την αγωνιστική, παιχνίδι με παιχνίδι, θα εμφανιζόμαστε και πάρα πολύ καλύτεροι. Βαγγέλη, δώσε και τις ευχές στο φιλάθλο. Ευχές είναι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, υγεία σε όλο τον ποδοσφαιρικό Πειραιά και σε όλο τον κόσμο και μακριά από τραυματισμούς και καλή μπάλα, τίποτα άλλο. Να πούμε ότι έπαιξε και ο γιος, έτσι. Παίζει και είναι και μικρός, πόσο χρόνο είναι. Έκλεισα 19 τώρα. Μπράβο. Να σου ζήσει, να είναι γύρω και δυνατότητα. Μας και το Λαγκάνη, πραγματικά εγώ θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Όχι μόνο για το σημερινό μάτς, αλλά και με στην πάλι 120 λεπτά παίξατε την Τετάρτη παιχνίδι και σήμερα παίξατε κόντρα στον Καραβά, μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα και ήσασταν τούρμπο. Πραγματικά χαίρομαι γιατί παίξατε και ωραίο ποδόσφαιρο, δεινοπαθήσανε για να πάρουν την νίκη, δυσκολευτήκανε δηλαδή θέλω να πω και θέλω να μου πεις, αν και σε είδα εγώ και σαν καλύτερο παίκτη, θέλω να μου πεις πώς έδωσε σημερινό αυτό το παιχνίδι και αν πραγματικά νιώθεις κουρασμένος. Ναι, εντάξει, είχαμε τον αγώνα του κυπέλλου. Είχαμε παίξει 120 λεπτά πριν τρεις μέρες. Ήταν δύσκολο, μπήκαμε κουρασμένοι με την καλύτερη σου ομάδα της κατηγορίας. Τα παιδιά μας πιέσανε πάρα πολύ, εντάξει, κυνηγήσαν τη νίκη. Κουραστήκαμε, το φάγαμε στο τέλος. Αλλά νομίζω εντάξει, ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Αλλά και τα παιδιά νομίζω ότι όντως δηλαδή είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Λαγκάνη, βλέπεις να έχει ανεβάσει η ομάδα level, δηλαδή να βρίσκεται χημεία μεταξύ σας. Βέβαια, εντάξει. Ναι, μεν έχουμε τον κορμό πέρυσι από τη Β' που ανεβήκαμε. Ναι. Κάναμε κάποιες προσθήκες, πάμε με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι και υγεία. Και όλα σωστά είναι το ποδόσφαιρο να παίζουν τα νέα παιδιά. Οι πιο μεγάλοι απλά να βοηθάνε. Και γι' αυτό παίζουμε έτσι. Είναι η Α πιο δύσκολη. Σαν κατηγορία. Είναι από τη Β' σίγουρα, ναι. Είναι από τη Β'. Είναι πιο ποιοτική δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά πιο αθλητικά κορμιά, πιο καλοί παίχτες, πιο καλές ομάδες, ομάδες που είναι χρόνια στην Α. Ναι. Οπότε ξέρουν και με την εμπειρία τους να σου βάλουν τον κόλλο να τον κρατήσουν, πότε θα στο βάλουν, πότε θα σε τρέξουν. Ναι. Αλλά πάμε κι εμείς. Δώσε και ένα μήνυμα στον φιλαθλό κόσμο. Τι τίποτα, υγεία, υγεία, μόνο υγεία. Υγεία για να ερχόμαστε να παίζουμε την Κυριακή. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοντά μας και το Χατζη Αλέξ, ο προπονητή του Καραβά. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στο Εικόνι. Αν το περίμενες έτσι, να το πω λίγο δυνατό. Το θέμα είναι ότι περιμέναμε μετά από 120 λεπτά παράταση που παίξει το Εικόνι την Τετάρτη. Ναι. Το περιμέναμε ότι σε κάποια στιγμή θα έχει σκάσει. Αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά και συγχαρητήρια, μπράβο. Μικρά παιδιά με πολλή ενέργεια μας προβληματίσανε πάρα πολύ. Εμείς μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι, δεν μπήκαμε έτσι όπως έπρεπε, δυνατά, από το πρώτο λεπτό έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε. Και το εμείς μπήκαμε 0-0, χάνοντας βέβαια 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα κάποιες αλλαγές που κάναμε γιατί έπρεπε να βάλουμε ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο.
κάποια παιδιά που μπήκαν και δώσανε το. Και αυτό είναι. Τους ευχαριστώ γιατί μπήκαν και δώσανε παραπάνω από ό,τι μπορούσαν. Κερδίσαμε το παιχνίδι. Στο 80 το είχαμε αλλάξει. Το είχαμε κάνει 2-0 ήδη. Και χάσαμε κάποιες ευκαιρίες ακόμα. Ναι. Εντάξει, υπομονή κάνουμε και συνεχίζουμε. Έχεις τραυματισμούς. Ελλείψεις δηλαδή. Αν σου λείπανε κάποιοι. Έχω κάποιους τραυματισμούς, αλλά σε αυτή την ομάδα έτσι όπως είναι δομημένη, είναι. Βγάζει τον ένα, βάζει τον άλλο, όλοι το ίδιο πράγμα είναι. Και μικροί και μεγάλοι είναι καλοί παίκτες. Mm-hmm. Έχουμε πολλή ποιότητα, η διοίκηση έχει βοηθήσει σε αυτό. Και συνεχίζουμε. Να κάνω άλλη μια ερώτηση, γιατί είσαι έμπειρος και είσαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Αυτό τον όμιλο πώς τον βλέπεις, θα είναι δύσκολος όμιλος? Δύσκολος όμιλος θα είναι σίγουρα. Έχοντας ομάδες ιστορικές. Δηλαδή Αμφιάλη, Ατρόμητος. Έχοντας ιστορικές ομάδες και δυνατές ομάδες στον ομιλό μας. Τι Αμφιάλη, Ατρόμητος, Αρνικός, τι είναι, Ασποντίον, τι είναι. Ναι. Έχει πολλές καλές ομάδες. Η Χαλκιδόνα από την είδαμε την Αμφιάλη ήταν μια χαρά. Ναι. Ο Ηρακλής Νικαίας, απέκλεισε τον Πειραμαϊκό. Είναι ένας δυνατός όμιλος με καλές ομάδες. Κάθε παιχνίδι πρέπει να το προσέξουμε. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για εμάς. Mm-hmm. Κάθε παιχνίδι είναι 3 βαθμούς. Είτε παίζουμε με τον Ατρόμητο, είτε παίζουμε με την Αμφιάλη, είτε παίζουμε με τον οποιοδήποτε. Και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε και στη συνέχεια. Δώσε και ένα μήνυμα στον φιλαθλό κόσμο για την ποδοσφαιρική μας χρονιά. Νομίζω ότι η υγεία πάνω απ' όλα να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο φιλάθλος του Καραβά να είναι κοντά μας. Νομίζω ότι και τους φιλάθλους μας και τον κόσμο που μας παρακολουθεί τους ευχαριστούμε γιατί τους δίνουμε θέαμα και γκολ και θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Έχουμε την ποιότητα για να το κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια που μας δίνεις βήμα και μας λέει νέα. Έτσι, ωραία. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Απέναντι στο Εικόνιο, είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Άλλο ένα τρίποντο. Πώς σου φάνηκε αυτό το μάτς? Εντάξει, γνωρίζαμε ότι όλη τη βδομάδα έχουμε αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Και λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν υπήρχε δυνατός αέρας και αυτό λίγο δυσκόλεψε την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήμασταν αρκετά σοβαροί στο παιχνίδι. Τα παιδιά δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό και κερδίσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλο το επιτελείο και συνεχίζουμε. Βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Να σε ρωτήσω έτσι, πώς τον βλέπεις λίγο τον όμιλό σας? Έτσι θα μου δώσει μια εικόνα γιατί βλέπω πολλές... Πολύ νωρίς για να μπορώ να δώσω μια εικόνα, δεν έχω εικόνα. Θα έχω εικόνα μόλις δω όλα τα παιχνίδια τον πρώτο γύρο ουσιαστικά. Ναι. Από εκεί και πέρα εμείς την ομάδα μου που κοιτάζουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, σοβαροί. Όλοι περιμένουν να παίξουν με τον Καραβά για να το κερδίσουν ή να του κόψουν κάποιους βαθμούς. Από τη στιγμή που θέλεις να πρωταγωνιστείς, όταν πρωταγωνιστείς, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε αγωνιστική. Εμείς θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα ταμείο, όπως λέμε όλοι, στο τέλος θα κάνουμε. Πού αφιερώνεις αυτή τη νίκη? Εντάξει, η νίκη είναι αφιερωμένη εδώ σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, σε όλο το team, στη διοίκηση, στον κόσμο, στους φιλάδους μας. Κάθε αγωνιστική εμείς θα προσπαθούμε να δούμε τον καλύτερο αυτό και να τους κάνουμε όλους να είναι χαρούμενοι. Σε ευχαριστώ πολύ.